48 ώρες παραμονή στην Κύπρο ήταν αρκετές για τον Ζωζέ Μπορέλ να αντιληφθεί την έκταση της τουρκικής προκλητικότητας. Ολοκλήρωσα την επίσκεψή μου στην Κύπρο συναντώντας τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον υπουργό Άμυνα Σάβα Αγγελίδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται με την Κύπρο, υποστηρίζοντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα, προσπαθώντας για έναν ειλικρινές και ολοκληρωμένο περιφερειακό διάλογο και για τη βελτίωση των σχέσεων γειτονίας. Από τη μία, η επιεδάφους εικόνα της πράσινης γραμμής στον Άγιο Κασιανό και από την άλλη, η εναέρια παρακολούθηση των λεονταρισμών της Άγκυρας στο τεμάχιο 6 της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης έδωσαν στον υπατό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλάβει την επικινδυνότητα της τουρκικής συμπεριφοράς. Το βλέμμα της Λευκωσίας στρέφεται πλέον στο διπλωματικό παρασκήνιο, το οποίο αναμένεται να οργιάσει τις επόμενες των ημερών εν ώψη και της εκτενούς συζήτησης των ευρωτουρκικών σχέσεων στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 13ης Ιουλίου. Παρασκήνιο που αναμένεται να κορυφωθεί κατά την περιοδία του Ευρωπαίου Υπατού Εκπροσώπου σε Παρίσι, Βερολίνο, Ρώμη, αλλά και την Άγκυρα, την οποία και θα καλέσει σε απευθείας διάλογο με την Κυπριακή Δημοκρατία για την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Το μήνυμα πάντως που η Λευκωσία στέλνει προς τους 26 εταίρους της είναι πως η λεκτική αλληλεγγύη θα πρέπει πλέον να μετουσιωθεί σε έμπρακτη με την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στην Άγκυρα. Σφόδρα ενοχλημένη από τη δημόσια τοποθέτηση Μπορέλ υπέρ του απευθείας διαλόγου Κύπρου-Τουρκίας για οριοθέτηση των μεταξύ τους ακτών η Άγκυρα. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών Αξόη μιλά για πρόταση που απέχει από την σοβαρότητα και επαναφέρει την εισήγηση δημιουργίας κοινού μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ο καθορισμός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στα δυτικά της Κύπρου είναι δυνατός μόνο μετά την επίλυση του Κυπριακού. Είναι αδύνατο για τη χώρα μας να καθίσει στο τραπέζι με την ελληνοκυπριακή διοίκηση Νοτίου Κύπρου, η οποία σφετερίστηκε τον τίτλο της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν εκπροσωπεί τους Τουρκοκυπρίους. Λαύρος και ο Τατάρ που κατηγορεί τις Βρυξέλλες για αγνόηση των τουρκοκυπριακών δικαιωμάτων.